Μετά την ανακοίνωση που έβγαλε ο συνδυασμός Ναύπλιον η άλλη πρόταση σχετικά με την τιμή του νερού που δίνει το Ναύπλιο στο Δήμο Ασίνης, ο Δήμαρχος Παναγιώτης Αναγνωσταράς δίνει τις δικές του απαντήσεις και διευκρινήσεις επί του θέματος. Πράγματι, νομίζω ότι έγινε ξεκάθαρα μια προσπάθεια σύγχυσης της κοινής γνώμης, ίσως ό,τι αφορά τους δημότες του Δήμου Ασίνης, ίσως ό,τι αφορά την κοστολόγηση του νερού το οποίο παίρνει ο Δήμος Ασίνης από το Δήμο Ναυπλίου, από τη ΔΕΙΑΝ. Μέσα από ένα φυλάδιο λοιπόν, το οποίο μοίρασε ο επικεφαλής παράταξης σε άλλη πρόταση ο κ. Γκιόλας στους δημότες Ασίνης, προσπαθεί να πει ότι οι δημότες Ναυπλίου πληρώνουν το νερό 0,36 λεπτά το κυβικό, ενώ στο Δήμο Ασίνης οι δημότες το χρεώνονται με 1,10 ευρώ το κυβικό. Αυτό λοιπόν δεν είναι αλήθεια. Για τους καταναλωτές στο Δήμο Ναυπλίου, οι οποίοι καταναλώνουν μέχρι 30 κυβικά το δίμηνο, η τιμή του νερού, αν προσθέσεις τα ποσοστά επί της κατανάλωσης που πάνε για τα έργα της ΔΕΙΑΝ, το πάγιο και το ΦΠΑ, το τελικό ποσό λοιπόν που πληρώνει ένας δημότης είναι 1,22 ευρώ. Επομένως, ο δημότης Ναυπλίου, ο χαμηλός καταναλωτής, πληρώνει 1,22 ευρώ και δεν πληρώνει 0,36 λεπτά. Αν πάμε στην επόμενη κατηγορία που αφορά την κατανάλωση μέχρι 60 κυβικά νερό το δίμηνο, η τελική τιμή λοιπόν που πληρώνει ο δημότης Ναυπλίου αυτή τη στιγμή στο ταμείο της ΔΕΙΑΝ είναι 1,52 ευρώ το κυβικό. Ο Δήμος Ασίνης μέχρι το Δεκέμβριο έπαιρνε νερό από το Δήμο Ναυπλίου, από τη ΔΕΙΑΝ, με τιμή 1,10 το κυβικό. Χαμηλότερη τιμή από αυτή που πληρώνει ο δημότης. Με καινούργια απόφαση όμως της ΔΕΙΑΝ που ελήφθη τον Δεκέμβριο, η τιμή αυτή έγινε 0,87 ευρώ το κυβικό. Μειώθηκε. Επομένως δεν υπάρχει καμία εγκληματική πολιτική, όπως θέλουν να αποδείξουν οι φίλοι, οι συνάδελφοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι, καμία εγκληματική πολιτική εις βάρος των δημοτών της Ασίνης. Εγώ όμως θέλω να προσθέσω και τούτο, ότι η ΔΕΙΑΝ, ο Δήμος Ναυπλίου θα έλεγα καλύτερα, διαχρονικά, από βάθος χρόνου, έχει επενδύσει τεράστια ποσά στο να αποκτήσει την υποδομή έτσι ώστε να φέρνει απρόσκοπτα νερό από τους μήλους, από την πηγή της Αμιμόνης, από την πηγή της Λέρνης, από τις πηγές του Αναβάλου. Έχουμε κάνει στην πάροδο των ετών τρεις κεντρικούς αγωγούς μεταφοράς νερού, επί Σαγιά, επί τον αγωγό του Γιατράκου και τον τελευταίο αγωγό που έγινε επί Δημαρχίας Χαραμή και ολοκληρώθηκε επί Δημαρχίας δικής μας. Έχουμε κάνει καινούργια αντιλιοστάσια, καινούργιες δεξαμενές. Πάντα έχοντας στο μυαλό μας ότι θα πρέπει να δώσουμε νερό στο Δήμο Νέα Τίνθας και στο Δήμο Ασίνης. Τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ευρώ έχει επιβαρυνθεί η ΔΕΙΑΝ για επιπρόσθετες εργασίες, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και σε αυτές τις υποχρεώσεις μας, γιατί αυτοί οι Δήμοι, ανεξάρτητα με το αν θα γινόταν ή όχι ο Καλλικράτης ή ο Καποδίστριας 2, αυτοί οι Δήμοι δεν είχαν άλλη δυνατότητα να πάρουν νερό ή μόνο μέσω της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης Αποχέτευσης Ναυπλίου. Τώρα βέβαια, επειδή επίκειται και η έναρξη του έργου της λειτουργίας μάλλον της δεξαμενής, και λέω επίκειται γιατί πρόσφατα από ό,τι ξέρετε επί της Αγίου Ανδριανού κατασκεύασε και τον αγωγό ίδρυυσης ο Δήμος Νέας Τίνθας, ο Δήμος Ασίνης ολοκλήρωσε και τις τελευταίες εργασίες που έπρεπε να κάνει. Επειδή λοιπόν επίκειται η παράδοση του καινούργιου έργου, νομίζω ότι όλες αυτές οι κορώνες αποσκοπούν στο να βλάψουν τη Δημοτική Αρχή, να συγχύσουν τον κόσμο και να αποδείξουν κάτι το οποίο δεν αποδεικνύεται, ότι οι δημότες Ασίνης πληρώνουν το νερό σε τετραπλάσια τιμή από ό,τι το πληρώνουν οι δημότες Ναυπλίου. Αυτό δεν ισχύει. Ακόμα και σήμερα ο δημότης Ασίνης πληρώνει το νερό σχεδόν το ίδιο ή και χαμηλότερο από ό,τι το πληρώνει ο δημότης Ναυπλίου.